ακούσομε το Άγιο Ευαγγελίο. Ειρήνη πάση. Το καιρό εκείνο ήδη δάσκολο Ιησούς και ήσαν καθήμενοι Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ευληθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και δύναμις Κυρίου ειν εις το Ιάστε αυτούς και οι δου άνδρες θέλοντες επικλίνης άνθρωπον, ως ή παραλληλημένος, και ζήτουν αυτόν εις ενεκεί, και θύνε ενώπιον αυτού, και μη ευρώντες, διαπίασης ενέγουσιν αυτόν, δια των όπλων, αναβάντες επί το δώμα, δια των κεράμων, καθήκαν αυτόν, συν το κλινιδίο, εις το μέσον, έμπροσθεν το Ιησού, και ειδών την πίστην αυτών, είπεν αυτό, άνθρωπε, αφέοντες οι αμαρτίες σου, και ύψαν το διαλογίζεσαι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, τις έστειν ούτως ως λαλή βλασφημίας, τις δύναται αφιένε αμαρτίας, είναι μόνος ο Θεός. Επιγνώστε ο Ιησούς του διαλογισμού αυτών, αποκριθείς είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εσύν ευκοπότερον υπήν, αφέοντες οι αμαρτίες σου, ή υπήν έγινε και περιπάτη, είναι δε ειδείτε ότι η εξουσίαν έχει ο Θεός, ο Υιός του ανθρώπου, επί της γης αφιένα αμαρτίας, είπε το παραλληλημένο. Συ λέγω, έγειρε και άρα στο κλινίδιόν σου, πορεύου εις τον οίκον σου, και παραχρήμα αναστάσει ενώπιον αυτού, άρας εφό κατέκητο, απήλθεν εις τον οίκον αυτού, δοξάζον τον Θεό, και έξασης έλαβε να απαντάς και δόξαζαν τον Θεό και πλήθησαν φόβου λέγοντες ότι είδομε παράδοξα σήμερα. Είδομε παράδοξα σήμερα, έλεγαν οι άνθρωποι, γιατί ήταν αυτό το υπερφυές θαύμα μπροστά στα μάτια τους να γίνεται της θεραπείας του παραλύτου αυτού ανθρώπου. Προηγουμένως όμως είχε συντελεστεί ένα ακόμα πιο μεγάλο θαύμα, το θαύμα της θεραπείας της ψυχής αυτού του ανθρώπου, ο οποίος για την πίστη του αλλά και για την πίστη των φίλων του θεραπεύθηκε και σωματικά και πνευματικά. Ο Κύριος μας χάρισε το θεραπευτήριο που λέγεται Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα στο οποίο θεραπεύονται οι ψυχές και τα σώματα των ανθρώπων. Και μακάρις ο άνθρωπος ο οποίος ακούει τον Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζει στη ζωή του. Τον Λόγο του Θεού που μας τον ερμήνευσαν αυθεντικά και οι Άγιοι Πατέρες και μας παρέδωσαν την μέθοδο με την οποία μπορούμε να σωθούμε. Και αυτή η μέθοδος στην ασκητική ορολογία λέγεται νύψης, λέγεται εγρήγορσης πνευματική. Είναι αυτό που μας είπε ο Κύριος πολλές φορές, γρηγορείτε, νύψατε, νύφετε, να έχετε προσοχή και να έχετε πνευματική εγρήγορση. Στην Φιλοκαλία υπάρχει πολύ έντονο, θα λέγαμε, αυτό το θέμα και οι Άγιοι Πατέρες συνεχώς μας το προβάλλουν. Υπάρχει ένας λόγος ψυχοφελής, περινύψεως και αρετής,
προς Θεόδουλον του Αγίου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου, ο οποίος μας εξηγεί πάρα πολλά για αυτή τη μέθοδο, η οποία δεν είναι μόνο για τους ασκητές ή τους μοναχούς, αλλά για όλους τους πιστούς χριστιανούς. Η μέθοδος της προσοχής, της αδιάλειπτης επίκλησης του Θείου Ονόματος με το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με, και της αδιάλειπτης προσοχής, ώστε να μην επιτρέπει ο πιστός κανένα λογισμό να εισέρχεται στην καρδία του, αλλά η καρδία να παραμένει ελεύθερη, καθαρά, και να μένει εκεί μέσα μόνο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Νύψη, θα μας πει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, είναι μία μόνιμη σταθεροποίηση του λογισμού και στάση του στην πύλη της καρδιάς. Βλέπει και ακούει τους κλέφτες λογισμούς να έρχονται, δηλαδή τι λένε και τι κάνουν οι ανθρωποκτόνοι δαίμονες και ποια είναι η μορφή που χάραξαν και όρθωσαν οι δαίμονες και η οποία προσπαθεί με τη φαντασία να εξαπατήσει το νου. Στείλουν ένα άγαλμα φανταστικό οι δαίμονες μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και προσπαθούν να πείσουν τον άνθρωπο να προσκυνήσει αυτό το άγαλμα, αυτό το είδωλο. Και συνήθως αυτό το είδωλο δεν είναι άλλο παρά το εγώ μας. Μπορεί να είναι και ό,τι τρέφει αυτό το εγώ. Το χρήμα, η μάτια δόξα των ανθρώπων και οι σαρκικές ειδονές. Αυτά τα είδωλα στείνουν οι δαίμονες στις ψυχές των ανθρώπων. Ο άνθρωπος όμως που έχει νύψει, βλέπει αυτό το είδωλο και τον γκρεμίζει. Το είδωλο με το οποίο προσπαθούν οι δαίμονες να εξαπατήσουν το νου μας, την ψυχή μας. Αυτά λοιπόν, λέει ο Άγιος, αν μας απασχολούν φιλόπονα, αν αγαπήσουμε τον κόπο, γιατί τίποτε δεν γίνεται το καλό χωρίς κόπο και πρέπει αυτό να το πιστέψουμε και να το αποφασίσουμε και να το αποδεχθούμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να εργαστούμε τίποτε το καλό. Αν λοιπόν αυτά όλα, δηλαδή η πνευματική εγρήγορση, η νύψη, η αδιάλειπτη προσευχή μας απασχολούν, χωρίς να λογαριάζουμε κόπο και θυσίες, τότε μας φανερώνουν, αν θέλουμε, με εξαιρετική πληρότητα την πείρα του νοητού πολέμου. Τότε καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τον πνευματικό αγώνα και γινόμαστε έμπειροι σε αυτόν τον αγώνα. Λέγει και στο πρωτότυπο «Νύψης εστίν έμονος λογισμού πήξης, η έμονη προσήλωση του λογισμού και στάσεις αυτού εν πύλη καρδίας». Και στάση αυτού του λογισμού στην πύλη της καρδιάς. Σαν ένας φρουρός δηλαδή, στέκεται στην πόρτα της καρδιάς η νύψης. Αυτός ο λογισμός, ο σταθερός και ο απότομος θα λέγαμε, ο οποίος αποδιώκει κάθε τι το ξένο που πάει να μπει στην καρδιά. Ως τους ερχομένους λογισμούς κλέπτας, ωρά, και ακούει τι μεν λέγουσι, τι δε ποιούσι η φόνη. Αυτή η νύψη, ο έμονος αυτός λογισμός, η προσοχή, βλέπει τους λογισμούς που έρχονται σαν κλέφτες και ακούει αφενός μεν τι λέγουν, αφετέρου δε τι κάνουν οι θανατηφόροι και ποια είναι η μορφή που εγχαράχθηκε και στήθηκε από τους δαίμονες. Γιατί σε στην η εγγλυφίσα και στυλοφίσα σαν στήλος μορφή παρά των δαιμόνων που εγχαράθηκε και στήθηκε από τους δαίμονες και πυρωμένη δια αυτής φανταστικός απατήσε το νου και η οποία αυτή η μορφή, αυτό το είδωλο αποπειράται αφεαυτής της με τη φαντασία
να εξαπατήσει το νου. Ταύτα γάρ φιλοπονούμενα την πείραν του νοητού πολέμου, επιστημόνος άγαν ημίν, εάν θέλουμε δεικνύουση. Αυτά βέβαια, εάν τα εργαστούμε φιλοπόνος, την ύψη δηλαδή, την πνευματική εγρήγορση, την αδιάλειπτη επίκληση, την προσοχή, αυτά μας δείχνουν άκρος επιστημονικός την πείρα του νοητού πολέμου, εάν θέλουμε, εάν αποκτήσουμε αυτή την ευλογημένη φιλοπονία για τα πνευματικά. Τι γεννάει όμως την ύψη, πώς μπορούμε να έχουμε αυτή την σπουδαιοτάτη αρετή, την αναγκαιοτάτη για τη σωτηρία μας, γιατί όπως μας είπε προηγουμένως ο Αββάς της Ίχιος και το είχαμε αναλύσει σε προηγούμενη ομιλία μας, ο άνθρωπος που δεν έχει νύψει δεν θα ελευθερωθεί ποτέ από τα πονηρά έργα και λόγια και σκέψεις που μισεί ο Θεός, και κατά την έξοδό του από τη ζωή δεν θα περάσει ελεύθερα από τους άρχοντες του σκοτεινού ταρτάρου, από τα φοβερά τελώνια. Πώς αποκτήσουμε λοιπόν αυτή την αρετή της νύψεως? Την νύψη, λέει ο Άγιος Ισύχιος, την γεννά ο διπλός φόβος. Τόσο η εγκαταλείψεις από τον Θεό, όσο και οι πειρασμοί που έρχονται για παιδαγωγία. Εδώ βέβαια πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τι σημαίνει ότι ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο? Ο Θεός ποτέ δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, όπως ο ίδιος μας το έχει υποσχεθεί. Ουμή σε ανώ, ουδουμή σε εγκαταλείπω. Αλλά τι γίνεται, ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό. Η αιτία που νιώθει ο άνθρωπος εγκαταλελειμμένος από τον Θεό, τελείως μόνος, απροστάτευτος και αβοήθητος, δεν είναι ο Θεός, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος είτε με τους πονηρούς λογισμούς που δέχεται, είτε με τα πονηρά έργα, τα οποία είναι η εξέλιξη των πονηρών λογισμών, αποστασιοποιείται, φεύγει μακριά από τον Θεό και έτσι νιώθει τελείως μόνος και εγκαταλελειμμένος. Και πάλι ο Θεός είναι κοντά του, αλλά εκείνος πλέον έχει χτίσει τείχος γύρω του και δεν αισθάνεται και δεν μπορεί να λάβει τη Θεία Χάρη, τη Θεία Βοήθεια που εκχέεται, όπως η θερμότητα που εκχέει ο ήλιος. Όταν ο άνθρωπος όμως είναι μέσα σε ένα σκοτεινό σπήλαιο, δεν δέχεται αυτή την γλυκιά δορπορή του ηλίου. Έτσι και ο άνθρωπος, ο εγκλωβισμένος στην αμαρτία και στα πάθη, δεν μπορεί να δεχθεί τον ήλιο της δικαιοσύνης να φωτίσει την ζωή του. Την ύψη λοιπόν την γεννάει, λέει, ο διπλός φόβος. Τόσο οι εγκαταλείψεις, όταν ο άνθρωπος αισθάνεται εγκαταλελειμμένος, και όπως είπαμε αυτό οφείλεται στον ίδιο από τον Θεό, όσο και οι πειρασμοί που έρχονται για παιδαγωγία, που παραχωρεί ο Θεός μέσα στην αγάπη του, για να αποκτήσει ο άνθρωπος αυτή την πνευματική προσοχή, την πνευματική ευρύγωση, την ύψη. Και είναι αυτή η νύψη, λέγει ο Άγιος Ισύχιος, μια συνεχής παρουσία της προσοχής μέσα στην ηγεμονική δύναμη του νου του ανθρώπου, που προσπαθεί να φράξει την πηγή των κακών λογισμών και έργων. Μια συνεχής προσοχή λοιπόν, αυτό είναι η νύψη, η οποία μέσα στην ηγεμονική δύναμη, στο ηγεμονικό που έχει ο άνθρωπος, στο κυριαρχικό, στη δύναμη που μπορεί να κυριαρχεί στον εαυτό του, δρώντας μέσα σε αυτήν, η προσοχή εμποδίζει, φράσει το δρόμο στους κακούς λογισμούς και στα κακά έργα. Γι' αυτό έρχονται και οι εγκαταλείψεις και οι αναπάντηχοι εκ μέρους του Θεού πειρασμοί προς διόρθωση του βίου μας, για να έρθουμε πάλι στην πνευματική προσοχή και εγρήγορση και να
ηγεμονεύσουμε, να κυριαρχήσουμε εμείς τον εαυτό μας και όχι τα πάθη. Και μάλιστα σε εκείνους που γεύτηκαν την ανάπαυση που δίνει το αγαθό της νύψεως και κατόπιν πέφτουν στην αμέλεια, σε αυτούς έρχονται αναπάντεχοι εκ μέρους του Θεού πειρασμοί και οι αίσθηση της εγκατάλειψης για να διορθωθούν. Η νύψη που τηρείται συνεχώς γεννά την συνήθεια. Η συνήθεια προκαλεί κάποια φυσική πυκνότητα στην νύψη. Ο άνθρωπος όταν συνηθίσει να βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση της εγρηγόρσεως, τόσο θα επιτελεί και με καλύτερο τρόπο. Και αυτή γεννά ήρεμη θεωρία του νοητού πολέμου με τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή ο άνθρωπος που νύφει μπορεί να παρακολουθεί τον νοητό πόλεμο που του γίνεται από τους δαίμονες και να βάζει κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, διάγνωση, να διαπιστώνει και να εκεχνιάζει τα χαρακτηριστικά αυτού του πολέμου. Τη διαδέχεται επίμονη ευχή του Ιησού. Δια της προσοχής μπορούμε να ανέλθουμε στην προσευχή, την σωστή, την καθαρή, την έντονη επίκληση του Θείου Ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έπειτα γλυκιά ηρεμία του νου μετά από την επίτευξη αυτή της καθαράς και έντονης και έμπονης προσευχής έρχεται η γλυκιά ηρεμία στο νου χωρίς φαντασίες και μία κατάσταση ενώσεως με τον Ιησού. Ειν την νύψη είδε γεννάν φόβος οδυτός. Ο διπλός φόβος γεννάει την νύψη και υπό Θεού εγκαταλείψεις και επαιδευτικέ των πειρασμών συμβάσεις. Ο διπλός φόβος λοιπόν γεννάει την νύψη και το αίσθημα της εγκατάλειψης και οι παιδαγωγικές έτσι, επιφορές, οι πειρασμοί που παιδαγωγικά παραχωρεί ο Κύριος. Η νύψη γνωρίζει να γεννά συνέχεια επιστατική προσοχής, την εποπτική συνέχεια της προσοχής εν το ηγεμονικό του ανθρώπου, μέσα στο ηγεμονικό, μέσα στο νου δηλαδή του ανθρώπου, πυρωμένου την πηγήν φράξε των κακών λογισμών και έργων. Γεννιέται λοιπόν η νύψη στον άνθρωπο που προσπαθεί και θέλει να αποφράξει την πηγή των κακών λογισμών και έργων, εξαιτίας της οποίας συμβαίνουν και οι εγκαταλείψεις και οι απροσδόκητοι από τον Θεό πειρασμοί με σκοπό τη διόρθωση της πολιτείας μας. Διήν και εγκαταλείψεις και οι αδόκητοι από Θεού πειρασμοί προς την ημών του βίου διόρθωση. Γι' αυτό ο καλός Θεός, ο πανάγαθος Θεός παραχωρεί τους διάφορους πειρασμούς παιδαγωγικός και ακόμα μας δίνει και αυτό το αίσθημα της εγκαταλείψεως για το οποίο, όπως είπαμε εμείς, ευθυνόμεθα, έτσι ώστε να διορθώσουμε τη ζωή μας και να επανέλθουμε στην κατάσταση της προσοχής, της νύψεως, να μην αφήνουμε το νου μας να μολύνεται από τους πονηρούς λογισμούς και τις κακές συγκαταθέσεις. Και μάλιστα αυτοί οι πειρασμοί και αυτό το αίσθημα της εγκαταλείψεως της γευσαμένης την ανάπαυση του καλού τούτου και αμελούσι συμβαίνουν σε αυτούς οι οποίοι γεύτηκαν τι σημαίνει νύψη και τι ανάπαυση χαρίζει και έπεσαν πάλι στην αμέλεια. Γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος είναι τρεπτός και εάν δεν προσέξει χάνει την καλή πνευματική του κατάσταση.
Η δε συνέχεια γεννά έξι. Όταν ο άνθρωπος όμως δεν αμελεί, τότε αποκτά αυτή την καλή συνήθεια λόγω της συνεχούς προσπάθειας, την έξι της νύψεως. Η δε φυσική την απυκνότητα νύψεως. Και αυτή η σταθερότητα της νύψεως γεννά την επισκόπηση, την μελέτη του προηγουμένου πολέμου. Γεννάει μια φυσική σταθερότητα της νύψεως και μια θεωρία αυτή η σταθερότητα της νύψεως, μια επισκόπηση, μια μελέτη του προηγουμένου πολέμου με ήρεμο τρόπο. Η δε φυσική την πυκνότητα νύψεως, η δε θεωρίαντε και η πυκνότητα της νύψεως θεωρίαντε έως του πολέμου. Ηρέμα κατά ποιότητα γεννά. Και ο άνθρωπος μπορεί να επισκοπεί, να κάνει μια αναθεώρηση του πολέμου που δέχτηκε με ήρεμο τρόπο, κατά ποιότητα. Διακρίνει δηλαδή ο αγωνιστής τα είδη του πολέμου, τους λόγους του πολέμου, τις αιτίες του πολέμου. Ήν διαδέχεται επίμονος Ιησού ευχή, την οποία επισκόπηση διαδέχεται η αδιάλειπτη ευχή του Ιησού και αφάνταστος νοός γλυκία ηρεμία και η χωρίς φαντασία γλυκιά ηρεμία του νοός και η κατάστασης εξ Ιησού συνεστώσα και η κατάσταση της χάριτος η οποία συγκροτείται, σχηματίζεται από τον Ιησού και ο άνθρωπος νιώθει ενωμένος με τον Χριστό. Ας τα έχουμε λοιπόν όλα αυτά υπόψη μας και ας αγωνιστούμε κι εμείς να αξιοποιούμε τα δώρα του Θεού και μάλιστα αυτά τα δώρα τα πνευματικά που μας χαρίζει ο Άγιος για των Αγίων Βιβλίων, των Αγίων Πατέρων και εδώ ο Άγιος Ισύχιος και όλοι οι Άγιοι και να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας ασκώντας αυτή την ευλογημένη εργασία της νύψης, της πνευματικής ευρυγόσεως, έτσι ώστε να αποφράτουμε, να κλείνουμε το δρόμο σε κάθε προσβολή δαιμονική, σε κάθε κακό λογισμό. Έτσι, με καθαρή την καρδία, να αναπέμπουμε τη λατρεία μας στον Θεό και να αξιοποιούμε και τη βασιλεία του. Και δεύτερον, δόξα πάντοτε, ναι και αλλού, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.